Γιατί αυτό το χρόνο βλέπω να πέφτει κλάμα στις δύο ομάδες. Η τρίτη στο τέλος, αν γελάσει με κάνα κύπελο, φαντάζομαι δηλαδή του χρόνου, τέτοιο καιρό, όχι τέτοιο καιρό, το Μάιο να πούμε. Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, να κλαίνει η Ηρακλητής, να κλαίνει η Αριανή και να παίρνει ο Μελισσανίδης κάνα πρωτάθλημα ή ο Αλαφούζος και να παίρνει ο Πάο κάνα κυπελάκι και να βγαίνουν οι καρνίβαλοι να πούμε στον δρόμο και να φωνάζουν «Κυπέλο, κυπέλο, στον πύργο το λευκό!» Θα έχει πάρει όλο το πρωτάθλημα το μεταξύ και εμείς θα πανηγυρίζουμε το κύπελο, βέβαια. Είμαστε ολιγαρκείς άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει το αργό βήμα. Μας αρέσει το κλάμα. Αυτό το υπάρχω πρέπει να το βάλουμε για τους Αριανούς, γιατί έρχονται χρόνια δύσκολα. Α, το θολωμένο μου μυαλό, το Παπαθανασάκι είναι αυτό. Κάθε τραγούδι θα το αφιερώνουμε και σε ένα παράγοντα. Ο Άκης Πάνου, ναι. Το θολωμένο μου μυαλό αφιερώνεται στον κύριο Παπαθανασάκη, τον οποίο να πούμε υποτίθεται ότι η Ηρακλήδη τον κυνηγάνε. Γελάει το σύμπαν. Έμαθες τι έγινε στη Λάρισα, Πήγε ο Μπέκας, λέει, με τον Ζαχαρία Χαλιαμπάλια. Όχι, τον Ζαχαρία, ο Χαλιαμπάλιας είναι φίλος. Με τον Ζαχαρία Μπουγιουκλή, λέει, στα αποδυτήρια. Τι πήγατε να κάνετε, ρε φιγουρατζίδες εκεί πέρα. Πάλι ο φιγουρατζίδες. Έχει να πληρωθεί ο παίκτης του Ηρακλή 4 μήνες, 5. Του δώσαν ένα μισθό εκεί πέρα της πλάκας. Ο Καγιούλης ήταν στην Γερμανία. Ο Παπαθανασάκης ήταν στην Αθήνα. Πήραν τα παλικαράκια 2-2. Εσύ, ρε Μπέκα, τι πήγες να κάνεις εκεί πέρα, τι να δείξεις, τα Μάλμπορο που καπνίζεις, αφού είσαι απένταρος. Και εσύ και ο Ζαχαρίας ο Μπουγιουκλής. Τι πήγατε να κάνετε, κύριε, να δείξετε τον μπόι σας, να πούμε. Και πολύ καλά έκανε του Άβελ ο γιος, ο Παπαδόπουλος, μαζί με τους παίκτες του Ηρακλή και σας κλείσαν την πόρτα στη Μούρη. Την άσχημη τη Μούρη σας. Αν τα χαθείτε από εκεί πέρα, να πούμε, είχατε μούτρα να πάτε και στα ποδητήρια του Ηρακλέους. Κάνα φράγκο πήρατε, δώστε στους παίκτες. Πού το βρούμε πες το φράγκο? Εμείς θα με οικονομήσουμε για να πληρώσουμε για τον Ηρακλή. Τι να σας πω, ρε. Ξεκινάω με Ηρακλή. Ας ξεκινήσω μια φορά κι εγώ με Ηρακλή. Γιατί πάω, 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 Κάρης, πάω. Ο Φουκάρας ο Ηρακλής να μην έχει λίγο φωνούλα. Ο Φουκάρας, Φουκάρας. Στον γυρισμό οι παίκτες του Ηρακλή διψάσανε, πεινάσανε. Ρωτάνε τον προπονητή, coach, θα καθίσουμε σε κάνα εστιατόρια να φάμε? Λέει, ρε παιδιά, ποια νούμερα είναι εδώ, λέει, που μαγειρεύει καλά, να μαγειρέψει και για τα άλλα τα παιδιά. Καταντήσατε τον Ηρακλή, να πούμε, να μην πω σαντί, και κυνηγούσατε τον Πέτρο τον Θεοδωρίδη, ρε τα αγάρια, να πούμε. Κυνηγούσατε τον Πέτρο τον Θεοδωρίδη, τα αγάρια, γιατί δεν σας τάδινε, να πούμε. Κατάλαβες τι έγινε. Δεν σας τάιζε ο Πέτρος ο Θεοδωρίδης, δεν σας έβαζε τζάμπα στο γήπεδο. Κατάλαβες. Τον ζηλεύαν και άλλοι βιοτέχνες, γιατί, να πούμε, ήταν πόντιος με πυγμή και με νοικοκυριό. Θα μου πεις, το κατηγορούσατε ότι έστησε τον τελικό του 87 εκεί με τον Αρχοντίδη, τον οποίο τον είχε απολύσει. Ναι, αλλά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία ήταν τίμια τόσα χρόνια. Εντάξει, κανένας δεν τον τρύπησε, ας πούμε, τον τρύπησε μόνο ο Θεοδωρίδης. Και τον πήρατε τον Ηρακλή, τον πήγατε στο Μυτιλινέο, το Γιάνγκο Δράκο, να πούμε. Εντάξει. Και μετά τον πήρε ο Σπανουδάκης. Ο Σπανουδάκης τι δουλειά κάνει, τον έλεγε. Είμαι, λέει, φίλος του. Είμαι φίλος, λέει, του Αυτουνού, πώς το λένε. Είμαι φίλος, λέει, του Μυτιλινέου. Αυτό ήταν επάγγελμα. Λες, τι δουλειά κάνεις? Είμαι φίλος του Μυτιλινέου. Παλιά έλεγες, τι δουλειά κάνεις? Είμαι Άρης, έλεγε ο άλλος. Δηλαδή, κονομάω από τον Άρη, εις βάρος του Άρη. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι Πασόκ, έλεγε ο άλλος. Εσύ τι δουλειά κάνεις? Ναι, είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τέτοια επαγγέλματα. Τι δουλειά κάνεις, ξέρω εγώ? Κουκιά παίρνω. Κατάλαβες τι γινότανε? Έφεραν τον Ηρακλή εκεί πέρα, το διαλύσανε, τον πετάξανε στα σκατά, να μην πω την κουβέντα, γιατί μπορεί να τρώτε και αυτή τη στιγμή και ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Πήγε ο άλλος από την Τρίπολη και λέει, τον τρύπησα, λέει, ένα παράγοντα του Ηρακλή 500 χιλιάρικα. Πήρε Καγέν Πόρσε ο άλλος, δεν τον πειράξανε τον άλλο τον παράγοντα. Ήτανε φίλος τους. Κατάλαβες τι έγινε? Μετά βγήκανε, λέει, τον Παπαθανασάκη, ψήνανε εκεί τα σουβλάκια και τα σουτζουκάκια στο Καφτατζόγλιο με τον Παπαθανασάκη. Και να τα σουβλάκια και να τα σουτζουκάκια. Και έλα εδώ, ρε πρόεδρε, μπράβο, ρε πρόεδρε. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο, φώναγε η άλλη Λινάτσα ο Μάνος. Άλλη Λινάτσα ο Μάνος. Μεγάλη Λινάτσα. Μάνος. Και πρόεδρο, κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο και εκεί τον πρόεδρο. Στείλαν στον τάφο τον άλλον τον Φουκαρά τον πρόεδρο, τον Παπαδόπουλο, η γυναίκα του δεν έχει λεφτά. Την κυνηγάει η εφορία και τα λοιπά για τα χρέη του Ηρακλή. Το κοριτσάκι έμεινε ορφανό 12-13 χρονών για τον Ηρακλή. Τους έδωσε το αφημί, το άλλο το ταγάρι, να πούμε, συγχωρεμένος. Συγχωρέθηκε χωρίς να οικονομήσει. Άντε να στήσε και δύο μάτς, τι να έκανε παραπάνω. Ψιλικατζής. Τον κάνανε εντού, τον δίρανε. Να πάρουν την ομάδα, ήρθε ο Παπαθανασάκης. Ναι, πρόεδρε, αγάπη μου, πρόεδρε, ο Μάνος, αυτά ιστορίες, αγκαλιές, σουβλάκια, σουτζουκάκια, ψήναν, κάναν, ράνανε. Τους φερμάρισε 3 εκατομμύρια ευρώ χρέους, πούλησε το Βέλιο.
πήγε στην Αθήνα να πούμε και του εμφανίζει τον Πέπο Κάρλο, τον Μόντε Κάρλο, αυτό το νούμερο να πούμε, τον Μόντε Κάρλο, αυτό το τζάκα τη Ιταλία. Και γράφουν ότι ο Μόντε Κάρλο και τα λοιπά έχει τον Καγιούλη που του δουλεύει. Ο Καγιούλη του κοροϊδεύει. Μίλησε με τον Μόντε Κάρλο και θα τα βρούμε τον Μόντε Κάρλο. Και ο άλλο από τον Καναδά και σαν χλαμάρε. Και πήραν 2-2 και πήγε στα αποδυτήρια ο Μπέκα με τον Ζαχαρία Μπουγιουκλή. Ποιο Ηράκλει. Ο Μπέκα με τον Ζαχαρία Μπουγιουκλή λέει μπήκαν στα αποδυτήρια και του πέταξαν έξω με τι κλωτσιέ, λέει ο Παπαδόπουλο του Άβελ και υπέκτε του Ηρακλή. Γιατί αυτοί περιμέναν να πάρουν κανένα φράγκο εκεί και ο Μπέκα γελούσε σε το χαζόν. Γελούσε. Τι γελάζε. Τι γελάζε, Μπέκα. Λεφτά θέλουν οι παίκτες. Λεφτά θέλουν. Καγιούλη τι έγινε. Λεφτά θέλουν οι παίκτες. Μετά άμα μα στήσουν κανένα μάτς, οι παίκτες είναι καθάρματα. Τέλος πάντων. Και έρχεται και ο Κούγιας και δίνει ένα μπάτσο να πούμε ωραίο στον Ντεν Γκραντ. Εντάξει. Νομίζω ότι όταν θα ανοίξω τις γραμμές και τα μηνύματα όταν θα 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης θα επικροτήσουν το χαστούκι του Κούγια και θα σταθούν στο πλευρό του Προέδρου της Λάρισας και μεγαλομετόχου της Λάρισας. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε υπέρ του Κούγια και επικροτείτε το χαστούκι γιατί δεν τρώγεται αυτό το γκολ και θεωρείται και ύποπτος ο τερματοφύλακας από το μεγαλομέτωχο. Τον θεωρεί δηλαδή ότι έκανε βρωμοδουλειά εκεί πέρα και ότι το μάτσι είναι και λίγο βρωμικό. Έτσι είναι λίγο. Σαν τις αποχετεύσεις, βρώμικο το μάτς, θεωρεί ο Κούγιας. Και γι' αυτό να πούμε, εκνευρίστηκε και η ομάδα του να πούμε και έδωσε τη φάπα στον Ντε Γκραντ. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, όταν θα ανοίξουμε γραμμές, θέλω να μου πείτε εσείς, φίλαθλοι των άλλων ομάδων, και αν ακούν και Λαρισαίοι, να βγουν και Λαρισαίοι, οπαδοί της ΑΕΛ και η Μόνστερ κτλ., να μου πούνε αν τελικά ο Κούγιας είχε δίκιο. Που χαστούκησε ή το στηρίζουν και τα λοιπά. Ή στηρίζουν τον Ντε Γκραντ σαν εργαζόμενο. Τώρα όποιος είναι κομμουνιστής σαν τον κύριο Τσίπρα φαντάζομαι ότι θα πει τι πράγματα είναι αυτά. Απαγορεύεται να πούμε να χαστούκιζει τον παίχτη και τα λοιπά. Έβγαλε και ο Ψαπ μια ανακοίνωση, ο πεθαμένος ο Ψαπ, με όλους αυτούς τους απίθανους οι οποίοι στηρίζαν Βαρδινογιάννηδες και τα λοιπά. Μεγαλύτερη τρύπα από τον Ψαπ δεν υπάρχει. Δηλαδή, Αντώνης Αντωνιάδης, ο πρώτη ιστορία, συνδικαλιστής φίλος του Βαρδινογιάννη. Και από την άλλη μεριά, η Γιαννακόπουλη και όλοι οι άλλοι ανύπαρκτοι έχουν χάσει τα λεφτά τους όλοι οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων. Έχουν γίνει, να πούμε, περίγελος της κοινωνίας. Ο άλλος αρρώστησε, έβγαλε καρκίνο, σώθηκε. Ο άλλος έχασε τα λεφτά του στον Ηρακλή, στην ΑΕΚ, στον Άρη. Σε άλλες ομάδες χάσαν τα λεφτά τους και θυμήθηκε ο Ψαπ, να πούμε. Θυμήθηκε ο Ψαπ ότι υπάρχουν παίκτες τους οποίους τους δέρνουν οι πρόεδροι. Τι σοβαρά, ρε Ψαπ. Σοβαρά, μιλάς, ρε Ψαπ. Πόσα χρόνια είχα να σε ακούσω, ρε Ψαπ. Και δεν γράφει ο πρόεδρος του Ψαπ από κάτω στην ανακοίνωση. Γράφει, να πούμε, ο Ψαπ. Κατάλαβες. Για Τσίπρα δεν θα μιλήσω. Έμαθα και για τον Κούδα ότι τον έκανε χειραψίες μεγάλες. Και του είπε, ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Το χειροκροτήσαν όλοι οι Θεσσαλονικοί. Και ο Μεγαλέξανδρος του ελληνικού ποδοσφαίρου, σαν αριστερός και αυτός πραγματικός, βγαίνει και λέει, να πούμε, είπε, λέει στον Πρωθυπουργό να μάθει να κάνει τρίπλες στους Ευρωπαίους εταίρους και να ξεφεύγει από τις κακοτοπιές. Δηλαδή, με άλλα λόγια, του έδωσε το χέρι ο Γιώργαρος ο Κούδας, σαν αριστερός που είναι, τον Τσίπρα που κι αυτός είναι αριστερός, και του λέει: μη φοβάσαι, να πούμε, εδώ είμαστε, δεν μασάμε, προχωράμε. Ποιος λακαμάς θα υποστηρίξει τον Γκόντο, τον χαρακτηρίζει κάπως, που δεν τον θέλει ούτε η Λάρισα, λέει. Υπάρχει τρόπος που πας, ρε λακαμά, και τα βάζεις με goalkeeper. Το λέω αυτό γιατί τον πλάκωσε μετά ο Ντε Γκραντ. Τον έδωσε δύο γροθιές και τον ξάπλωσε κάτω τον Κούγια. Ζαλίστηκε, λέει ο Κούγιας. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι φίλαθλοι και οπαδοί είναι υπέρ του Κούγια γιατί για την ομάδα του, η οποία δέχτηκε γκολ εξαιτίας του τερματοφύλακα, πόνεσε, τον θεώρησε υπεύθυνο, υπαίτιο, αλλά και ύποπτο. Λέω, Κούγιας, εγώ δεν στήνω μάτς, δεν έχω ανάγκη να στήσω μάτς. Εγώ είμαι δικηγόρος της οικογένειας Αγγελοπούλου. Εγώ είμαι δικηγόρος της οικογένειας Μαρινάκη. Εγώ είμαι φίλος με τον Μαρινάκη. Είμαι φίλος με όλα τα μεγάλα τραστ και δεν μασάω. Δεν έχω ανάγκη εγώ να στήσω μάτς, λέω, Κούγιας. Οπότε τον Ντε Γκραντ του δώσε τη φάπα, διότι νόμιζε. Δεν λέω εγώ ότι το έκανε ο Ντε Γκραντ. Αυτό απλά λέω ότι νόμιζε ο Κούγιας. Νόμιζε ότι του την έβρε πισόπλατα.
πολλοί πάντως κατηγόρησαν τον Αναστασιάδη ότι δεν πήρε το μέρος του παίχτη του κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Από τη στιγμή που ο Τζαβέλας την έφερε στον Αναστασιάδη, ο Αναστασιάδης από εκεί και πέρα δεν καλύπτει κανένα παίκτη του, γιατί έχει δεχθεί πάρα πολλές πισόπλατες μαχαιριές. Και να ξέρετε ότι και ο Αναστασιάδης με τη θέση του ίσως θεωρεί και αυτός ύποπτο τον Ντεγκράντ. Αλλά να σας πω εγώ το άλλο. Αν είναι ύποπτος ο Ντεγκράντ κατά τον Κούγια και το μάτς έληξε 2-2 με άλλο λάθος που έγινε από την άλλη μεριά, εγώ που είμαι πονηρός και καχύποπτος, γιατί να μην πάω εγώ να δώσω και μια γροθιά, να πούμε, σε αυτούς που κάνανε, αν είμαι Ηρακλειδέας, το λάθος στην άμυνα του Ηρακλή κτλ. Δηλαδή εδώ το 2-2 δεν ξέρω πόσο πλήρωνε, αλλά έκανε έξαλλο τον Κούγια. Και πραγματικά η σφαλιάρα που έφαγε ο Ντεγκράντ, πιστεύω ότι ο οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οπαδός του Άρη, ο οπαδός του Ηρακλή, ο οπαδός του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ θα την επικροτήσει. Καλέ μου άνθρωπε Κωστή, να σε έχει καλά. Γελούσα σαν τον Χαζόλε το μεσημέρι που κοροέδευες, λέει, τον Κόκκινο με τα σάντουιτς. Ο Τζεπέτο είχε τον Πινόκιο, λέει, που μεγάλωνε η μύτη του, και εσύ έχεις, λέει, τον Κοκκινόκιο που μεγαλώνει και, μαρσάρει η φωνή του. Ναι, ο Πινόκιο και ο Κοκκινόκιο. Το είπα στην εκπομπή του του Κουλιανού με τον Πιάκο. Εγώ λέω δεν έχω τον Πινόκιο, έχω τον Κοκκινόκιο. Αν ο Τζαβέλας ΡΑΠ ανανέωσε μέχρι το 2020, άρα ο ΠΑΟΚ, λέει, δεν πρόκειται να δει τίτλο μέχρι τότε. Είναι δούριος ύπος, λέει ο Τζαβέλας. Κοίταξε, κύπελο θα πάρει ο ΠΑΟΚ μέχρι το 2020. Σας το λέω. Θα πάρει κύπελο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιρνε τα ψίχουλα από το ΠΟΚ. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα το πάρει ένας από τους άλλους δύο. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει κανένα κύπελο, γιατί η ομάδα του καλή είναι και μπορεί να πέσει κανένα καλό φεγγάρι και να δει κανένα κύπελο φέτος. Το οποίο θα το πανηγυρίσει και θα λέει τίτλος είναι. Τίτλος είναι. Τίτλος είναι, εντάξει, θα τα ψίκουλα που θα σε πετάξει η Αθήνα. Εγώ θέλω πρωτάθλημα. Και εγώ είμαι καμωρικός όσον αφορά τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δηλαδή, έχω βάλει, όπως λέει ο Καμόρας, τον πύχη ψηλά. Δεν έχει βάλει, λέει ο Καμόρας, τον πύχη χαμηλά, όπως κάποιοι, λέει, νέο βλάχο ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Οι οποίοι, λέει, είμαστε ικανοποιημένοι με την τρίτη, την τέταρτη θέση και πανηγυρίζουμε στα προκριματικά του Champions League να τρώμε από τον Άγιαξ 2-1. Που απεκλείστη με 4 από το Ροστόφ, που έφαγε 7 από την Μπαρτσελώνα. Δεν κάθεστε στα αυγά σας, ρε, που θέλετε να πούμε σε ντόνι. Πήγε το Ροστόφ, έβαλε 4 τον Άγιαξ, που πέρασε μέσα από την Τούμπα 2-1, και πήγε και έφαγε 7-0, περπατιστή η Μπαρτσελώνα. Καλά είστε εκεί. Και εσείς, καλά είναι εκεί και ο Ολυμπιακός, καλά είναι εκεί και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν είστε εκεί για παραπάνω πράγματα. Ας μην έχουμε τίποτα 7-8 οχτάρες και έχουμε τίποτα. Να ισοφαρίσουμε κάτι Βοηβοντίνες, κάτι Ουίπεστ, και να λένε, ξέρω, να βγουν οι Αργιανοί Κυρακλείδες και να λένε και εσείς φάγατε 9. Άστο να πάει στο διάλογο.